Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν αφανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στα άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Δεν θα πάει δουλειά σήμερα. Έπιασε νόφ για να είναι μαζί σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Αλήθεια? Ναι, νόμιζες ότι είναι καιρό να δω λίγο παραπάνω την οικογένεια μου. Τώρα ξέρω ότι η Δέσποινα εδολοφόνησε τη μαμά μου. Ούτε πώς σας καίγεται καρφί που πέθανε η Εύα. Τι ψυχή έχετε. Έκτορα, ηρέμησε. Σου είπα, δεν αισθάνομαι καλά. Τι άλλο πρέπει να σου πω. Πόσο εγωιστές είστε. Δεν σας καίγεται καρφί που δολοφονήθηκε η Εύα. Φοβάμαι τώρα πολλά. Δεν μπορώ να ξεφύγω, Ρένα. Και τι είναι να κάνεις, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν ξέρω. Φοβάμαι πάρα πολλά. Να με σκοτώσουν τούτη. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι με τούτα που μας είπε, έκαμε την κόρη μου να μείνει σπίτι για να με μετακομίσει, ευτυχώς. Σε βόλεψε ο θάνατός της. Μόνο εμένα. Και εσένα να βόλεψες. Που ξέρεις εσύ, αν τούτος ο τύπος θέλει να εμφανιστεί και από την άλλη, είσαι σίγουρος πώς θα αντιδράσει η Λάουρα άμα έναν πρωί τον δει μπροστά της? Δεν είναι η αλήθεια, έχει μέρες να έρθω να μου καταθέσεις εγώ, έρχεται ο Μάρκος και κάνει της. Εκεί είναι το Σοφοκλή, αφού είναι πάνω το βέρτρα σας. Δώσε πάνω ρε, γίνεται, αφού οι καταθέσεις γίνονται κανονικά. Φίλε, έχεις τις αποδείξεις σου, επειδή έχει πολλές μέρες να γίνει η κατάθεση. Γιατί πάσα στο statement, ο δείξε μόλος σου. Ορίστε. Πραγματικά είσαι πολύ όμορφη. Ενοχλώ. Δεν θα πειράζει να χτυπούσες την πόρτα. Δεν μπορούσες απλώς να την απειλήσεις. Ξεχάνεις νομίζω ότι προσπαθούσε να μας εκβιάσει η ίδια. Ότι απειλούσε μέσα από τη φυλακή. Ότι ήταν να μας καρφώσει. Σε καταλαβαίνω, αλλά ήταν τόσο απαραίτητο να βάλεις να τους σκοτώσουν. Ναι. Ναι, Αναστασία. Έπρεπε να βάλω να τη σκοτώσουν. Και έκανα το για να σε προστατεύσω και εσένα. Δεν θυμάσαι τούτο. Μαμά, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, αγάπη μου. Τι γίνεται μαζί με τον παπά και τσακώνεστε πάλι? Τίποτα, αγάπη μου, πελάρες. Τι για πελάρες, μαμά, είσαι έτσι στεναχωρημένη και μήκεστε. Μαμά, πέπου τη αλήθεια. Είναι τίποτα σοβαρό. Μικροπράγματα. Μαμά. Εγώ να σε δω έτσι λυπημένη που είναι καιρό που ο παπάς ήταν μαζί με νιώβη. Αμά, έτσι με μωρό μου και τον καταλαβαίνω. Ξέρω το αγάπη μου όταν είσαι μωρό. Απλώς, πώς να σου το πω. Κάποιοι άνθρωποι, όσο και να τους αγαπάς, δεν αλλάσουν ποτέ. Για τον παπά μου λαλείς. Γενικά. Είσαι σοκολατίνα στο ψυγείο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι η πρώτη φορά που σου λέγα σοκολατίνα και βουρά στο ψυγείο. Δεν έχω ρίξει. Πες μου, γεια μου, θα με σκάσεις. Αμά, άφης με ήσυχο, καταλαβαίνεις. Άφης με ήσυχο. Πώς να σε αφήσω, Σοφοκλή μου, όταν σε βλέπω με τόσα νεύρα. Πες τη μάνα σου τι έγινε. Ίσως μπορώ να βοηθήσω. Μα σηκώσου του φύε, να χαρίσω ότι αγαπάς. Σηκώσου του φύε. Σοφοκλή μου. Μα σε παρακαλώ, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Θέλω να μείνω μόνος μου. Άτε. Άτε. Ε, Μαρκό, πού είσαι? Έλα από στην καφετέρα, είναι θέλω. Που να έρθεις λαλό σου, ρε, άντε, τέλειο. Γεια. Μαμά, να βρεθείς τελικά με τον κύριο Φίλιππου. Αγάπη μου, θα σε παρακαλέσω να μην το λες, κύριο Φίλιππου. Να το λες Σταύρο, ε. Σιγά με τον λαλίτζο παπά μας, ρε, μου. Είπαμε έναν ωραίος τύπος, αλλά εντάξει. Δεν ξεχνούμε ότι είναι τζολικιάρχες μας. Μπορεί να είναι ηλικιάρχη σας, αλλά η σχέση μου μαζί του νομίζω ότι διαφοροποιεί λίγο τα πράγματα. Εξάλλου δεν του αρέσει να τον φωνάζετε κύριο Φιλίππου. Μας είπες να βρεθείτε σήμερα, έναν τζουκόρι του Ελένη. Γιατί όλες αυτές οι ερωτήσεις? Τίποτα, απλά ρωτώ. Ναι, απλά ρωτάς. Άντε ρε, Άγγελίζα. Τι συμβαίνει? Νομίζω ο γιος είναι ερωτευμένος με την Ελένη. Τι? Ουλοβλακίσεις ρε, Άγγελη, και ξέρεις το. Ναι, γιατί δεν είδα νομίζεις συνταλώς την θορούσες. Να το κόψεις. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, Βασίλη, σου αρέσει η Ελένη? Νομίζω πελάνδρες και όσας, εντάξει, άρα παρατάτε. Φίλιππε. Αναστασία μου! Θέλω να συναντηθούμε σήμερα. Και εγώ θέλω πολλά να σε δω, αλλά δεν μπορώ. Στο δικό μου λεξιλόγιο δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Αναστασία μου, εκανόνισα σήμερα να δω το γιο μου, καταλαβαίνεις. Παραδείξω ότι νιώθεις άβολα γιατί είμαι παντρεμένη. Ναι, γιατί να πω το ψέμα, παραδέχομαι το. Αναστασία μου, δεν είμαι και πολλά φανατικός υπέρ αυτών των σχέσεων. Ο γάμος μου είναι νεκρός, Φίλιππε. Α, ο γάμος σου και νεκρός να είναι και λιποθυμισμένος να είναι και σε κόμμα να είναι. Ευτυχώς ή δυστυχώς, Αναστασία μου, είσαι γυναίκα ενός συνεργάτη μου. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωσή μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν δεν κάμνω λάθος, έγραψεν τους ο Πυθαγόρας τους στίχους και τους τραγούδισεν η Λίτσα Διαμάντη. Εδοκίμασα κι εγώ, αλλά είμαι φάλτσος. Σωστός, μπράβο. Λοιπόν, τι ώρα θα βρεθούμε? Κόρη μου, όμορφη μου κόρη, καλώς όρισες. Ναι, χαίρετε κύριε Νεοφύτου. Τις καλύτερες μου ευχές. Εντάξει, κατάλαβα. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Θα τα πούμε αργότερα. Ναι, οπωσδήποτε. Τις καλύτερες μου ευχές για την Ομόνοια. Χαιρετώ, ναι. Ο Μιλτιάδης Νεοφύτου, αγάπη μου, έπιασε να μου ευχηθεί ως συνάδελφος developer. Ο πρόεδρος της Ομόνοιας. Πόσο βαρκούμε τούτες τις κοινότυπες ευχές κάθε χρόνο, τα ίδια και τα ίδια και... Α, τι έχεις, Ρένα μου? Τι? Τίποτε. Δεν είσαι τίποτα, αγάπη μου. Εσύ είσαι άσπρη όπως το πανί. Δεν έφαγες τίποτα. Σήμερα τι έφαγες? Δεν έφαγα τίποτα, εντάξει, μάλλον πρέπει να τον πουφτεί. Αγάπη μου, έχω και μου πολλά μεγάλη χαρά σήμερα, Ρένα μου. Κάβες με ευτυχισμένο, κόρη μου, που δεν έφυγες. Ξέρω το, παπά. Αν έφευγες που θα με είσαι να πεθάνω, Ρένα. Αγάπη μου. Λέω πάνω, περασμένα, ξεχασμένα, να σου πω. Πάμε να πάρουμε το δώρο του αδελφού σου όλοι μαζί, του Άδωνη. Ναι, να πάμε, καλό. Δεν είσαι δαμέ, αλλά δεν πειράζει. Να πάμε. Παπά μου! Αγάπη μου! καλά. Αγάπη μου. Μα πότε ήρθες Κύπρο? Σήμερα, αγάπη μου. Επεθύμησες με? Ναι, πολλά. Να μείνει σπίτι μας όπως η γιαγιά. Θέλετε με? Ναι. Μπράβο, αγάπη μου. Μάρκο. Καλώς ήρθες, Παντελή. Ευχαριστώ, αγάπη. Γαβριέλια μου, μα δυνάτησες πολλά, αγάπη μου. Αλήθεια. Ήταν στα μένα δυνατήσει το παιδί μου με τόσα που ετράβησε. Μάμα. Πώς πάνε οι δουλειές, Μάρκο? Έτσι κι έτσι. Χτύπησε μας και μας η κρίση. Κατακούτελα. Εγώ πρέπει να φύγω. Χρειάζεται όμως ο Σοφοκλής στην καφετερία. Να πάεις, να μέσα σε καθυστερούμε, Μάρκο. Θα τα πούμε μετά, Παντελή. Ναι, γιο μου. Να πάεις στο καλό, στη δουλειά σου. Παππού, τι έχουν μέσα οι τσάντες? Τι έχουν μέσα οι τσάντες, μασκαρούα. Τα δώρα σας. Άντε, πάμε μέσα να τις ανοίξουμε με τον Ανδρέα. Μάλιστα. Ελένη, θέλω να σου μιλήσω. Σκέφτηκα και αποφάσισα να ψάξω να βρω τον πατέρα του Βασίλη της Αγγελικής. Τι? Νομίζω ότι έχω δικαίωμα να γνωρίσουν τον πατέρα τους. Η Λάουρα ξέρει το, συμφωνεί με τούτο? Όχι, όχι, δεν είπα τίποτα, έτσι το αφήσω έκπληξη. Ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να τον έβρω. Παπά, δεν ξέρω για ποιον είναι ανέκπληξη τελικά. Τι εννοείς? Εγώ συμφωνώ. Που ξέρεις αν η Λάουρα θέλει τον το πράγμα είναι ο ίδιος. Που ξέρεις κάτω από ποιες συνθήκες σε χωρίσα. Νομίζω ότι θα ήθελε να έχουν μια επαφή με τον πατέρα τους. Εγώ δεν είμαι σίγουρη. Τόσα χρόνια αν ήθελε ο ένας που τους δύο θα ευρεθούντα. Ακόμα κι αν η Λάουρα με τον πατέρα των διδήμων θέλουν να δουν ο ένας τον άλλο. Τα παιδιά και θέλουν και δικαιούνται του. Ναι, αλλά ο υποτιθέμενος πατέρας γιατί εξαφανίστηκε πριν να γεννήθουν. Παπά, αν ήθελε πραγματικά να γνωρίσει τα παιδιά του, θα προσπαθούσε που μόνος του να έρθει σε επαφή μαζί τους. Κοριτσάκι μου, τι έχεις, τι σκέφτεσαι? Τίποτα, έχω λίγο πονοκέφαλο. Πονοκέφαλο. Γιατί νομίζω ότι μου κρύβεις κάτι? Σαν τι να σου κρύβω, ρε Ηλέκτρα μου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εμείς πάμε και αν με ζητήσει κανείς θα τον πάρω μετά. Πού πάτε δηλαδή? Για επαγγελματικό δείπνο με τη Δήμητρα. Έχουμε να μιλήσουμε για την καμπάνια και θα φάμε και κάτι, έτσι. Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε. Έλα, Χαρούλα, πάμε μαζί. Όχι, δεν κατάλαβες. Θα πάμε οι δυο μας, εγώ και η Δήμητρα, αυτό είπα. Οι δυο σας? Ναι. Μα έχουμε κανονίσει να... Έλα, ρε Ηλέκτρα, προέκυψε δουλειά. Λοιπόν, τα λέμε, εντάξει. Εντάξει, τέλεια. Γεια σας. Ηλέκτρα μου, σε καλά? Ναι, καλά είμαι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να σε στεναχωρέσω πριν που με ρώτησες αν... Παρακαλώ. Ναι, παιδιά, σας το έχω στείλει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Βέβαια. Τίποτε. Θέλεις να παραγγείλουμε κάτι που έξω να φάμε, μ? Το λοιπόν, εγώ να φύγω και αν με χρειαστείτε τίποτε, τηλεφωνάτε. Εντάξει, κόρη. Ναι, Λέλα μου, μην ανησυχείς. Ένα λεπτό, κύριε Λέτρα, που είσαστε όλοι μαζί, ήθελα να σας πω ότι εγώ σε λίγες μέρες μάλλον να φύγω. Γιατί, γέ μου? Είσαι ευχαριστημένος? Όχι, για να μην το θέλω. Μια χαρά παίρνω τα με. Απλώς αποφασίσαμε με κάθε φίλος να πάω να βρούμε ένα σπίτι να μείνουμε μαζί. Τούτο είναι καλύτερο, γεια μου. Να είσαι με παιδιά της ηλικίας σου. Εμείς, Νικόλα μου, χαρήκαμε πολύ που σε φιλοξενήσαμε στο ταπεινό μας ξενοδοχείο. Ούτε σε ξενοδοχείο, ούτε του πάει 7 αστέρων, κύριε Σολομέ, δεν θα είχα τη περιποίηση. Νικόλα μου, η Λουκία, ενώ πώς θα πάτε. Εντάξει, έχουμε καλές σχέσεις. Έτσι είναι το σωστό. Δεν πια έτσι δώρονες, πρώτα τραβώ οι γιορτές. Πολλά καλά έκαμε, Νικόλα μου. Πέρκει τα ξανά βρέτε. Πέρκει, πέρκει. Εσείς με την Κατερίνα γίνανε τίποτε. Τίποτε ακόμα, Νικόλα μου. Ήρθαν οι γιορτές και ακόμα δεν τη βρήκαμε. Εντάξει, με άζει και σε ρώτα. Εγώ έχω μια προέσταση ότι με τον νέο χρόνο θα πιάσω ένα μεγάλο δώρο, την εγγόνη σας. Και θα λυθεί το μυστήριο μια λέξη. Μακάρι, Νικόλα μου, μακάρι. Άραγε ξέρεις πόσο σε αγάπησα. Τι γίνεται? Καλά, ξεκουράζομαι. Έκλειγες. Όχι. Τι έκλεψες εδώ? Άφησε το! Τι? Άφησε το! Σκάσε! Παύλο, δώσε μου τι! Δώσε μου τι! Σκάσε! Μη μιλάς. Πιάμε τα πολλά καλά τέτοιες μέρες, α. Απορώ τι θα έκαμε σαν δεν μισή τσιμένα. Κι εγώ απορώ. Άντε ρε ουσού. Λοιπόν, Άδωνη μου πάει πάνω να δούμε τηλεόραση, τι λες. Θα πάτε πούποτε. Santa Claus is coming to town. Α, Παναγία μου, Άδωνη, τι έκπληξη εντούτη. Άλλωστα, μωρά μου. Χρονιά πολλά. Ήταν που μένετε τη Βαλεντίνα. Παναγιά μου, αγάπες μου, ευχαριστώ. Μα συγκινήσετε με πολλά τώρα. Άδωνη, έλα που ποδάξω. Έλα που ποδάξω, ας εθωρώ. Εσύ θα ανοίξεις το δώρο σου, γε μου. Νόμιζα ότι να με ξεχάσεις. Νόμιζες άλλη φορά να με νομίζεις. Ξιάνει ρε ο παπάς το γιον του ρε. Πιας το δώρο σου κλείω να πάτε ανοίξεις. Πάνω όμως, Άδωνη μου, άντε αγαπησμένε, πάνω. Άντε πάνω, προσεγγείτε πως κάτσε, να σας ακούω, δεν θέλω να παλώσετε, άντε. Εμένα μου φέρνει κάτι τίποτα. Μόνο μου, το κουλούι μου, ρε, έχεις ανάγκη εσύ που τώρα είσαι τίποτε μωρό, ρε. Ο κούλης μου μπορεί να είναι γίγαντας, αλλά η ψυχή του είναι του νηπιαγωγείου. Γελάσαμε τώρα. Και θα γελάσουμε καλύτερα αύριο που να πάρω τα μωρά στο Λούνα Πάρκ. Να έρθεις μαζί μου. Εσύ να κλείσεις τη τσουλήθρα και εγώ τες σούσες. Μάλιστα. Τώρα μιλάς σωστά. Άντε ρε κουλή. Άσε την κουβέντα και πίνε φέρε ποτά. Ποτά να πιούμε, ενώ της φέρτα. Να μου έγινε ρένα μου, πόσος να. Αποφάσισα να με μετακομίσω τελικά. Έτσι, άντρο έτσι. Μα πού να πάει ρε. Πού να πάει να βρει καλύτερα από τον παπάν της. Εγγεγονός. Έχεις τα λαττώματά σου, αλλά κατά βάθος είσαι καλός. Συμφωνώ πολλά με το κατά βάθος. Τα ελαττώματα όμως να διαφωνήσω. Εσύ τι λάδες, Χριστίνα. Έχω εγώ ελαττώματα. Είμαι στον τρίτον τόμο που θα τα ολοκληρώσω και θα τα κυκλοφορήσω, θα σε πιάω τηλέφωνο. Επελάναμε τα παιχνίδια από τους έφερες. Αλλά παπά, παράκαμες το. Η κόρη μου, εντάξει. Μια φορά τον χρόνο που θωρώ τα αγκονούθηκια μου. Πες μου εσύ τώρα να δούμε όμως. Το τηλέφωνο άκουσα σε πολλά στενοχωρημένη. Ναι, παπά, ήμουν στεναχωρημένη, αλλά εντάξει, ξαναήβραμε τα με τον Μάρκο. Είπα να του δώσω ακόμα μια ευκαιρία. Ο νούρος του Σίλου μπορεί να ισώσει, ο νούρος του Μάρκου όχι. Να δείξει, μάμα. Καλά, πέτε μου και εμένα να δω. Ποιον εμπούταν το πρόβλημα. Διάφορα. Να σου πω εγώ που τα ζω που πρώτο σιωρή, Παντελή. Που πότε να αρκέψω. Που τα δάνεια του που έμπληρωνε. Που την κόρη μας που την έβαλε εγκύτρια. Που τις δουλειές τις παράνομες που κάνει που αν τον πιάσουν να τον κάτσουν μέσα. Γαβριέλια μου, είναι αλήθεια που λέει. Ναι, παπά, είναι αλήθεια. Αλλά υποσχέθηκε μου ότι είναι να τα διορθώσει ούλα. Και πίστεψε στον κόρη μου. Μαμά, θέλω να βιαστώ να διαλύσω τον τη σχέση. Ο Μάρκος δεν είναι ο πιο τέλειος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά αγαπώ τον. Εντάξει, κόρη μου. Να δώκεις μια ευκαιρία ακόμα του Μάρκου αφού τον αγαπάς. Θέλω να ξέρετε ότι εγώ να είμαι πάντα κοντά σου ό,τι για να αποφασίσεις. Ευχαριστώ, παπά, που με καταλαβαίνεις. Και που μόλις σου τηλεφώνησε έρθες βουρητός Κύπρο. Θέλω να ξέρετε όλοι σας ότι ο νους μου είναι πάντα κοντά σας, έστω κι αν ζω σε άλλη χώρα. Μη σκέφτεσαι να επιστρέψεις πίσω στην Κύπρο. Τώρα που να βρεθεί και αέριο, νομίζω να είμαστε καλύτερα, να καλύτερα τα πράγματα. Μακάρι να βρεθεί και αέριο και πετρέλαιο, μακάρι να λυθεί και το Κυπριακό, να γίνει ο τόπος μας παράδεισος, αλλά εγώ έστησα μια γερή επιχείρηση στη Ρουμανία. Δεν μπορώ να φύγω για να φύγω. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι όποτε αποφασίσετε, το σπίτι μου στο Βουκουρέστι είναι ανοιχτό για σας. Τι έγινε ρε φίλε και έφερες με άρον. Τη λέξη φιλία δεν την ξαναβάλει μέσα στο στόμα σου. Τι έπαθε ρε. Τι έπαθα. Όξα τι έκαμες. Επία τράπεζα ρε και κόπηκε η μουτσούνα μου. Δεν μίλας α. Πέ μου, τι έκαμες τα λεφτά. Γιατί η κατάθεση είμαι σίγουρος δεν τα έκαμες. Εντάξει παραδέχομαι ότι δεν τα έκαμα κατάθεση. Ναι, τι τα έκαμες ρωτώ, πού τα έφαες. Επέξα τα. Να μου πω κάμες ρε. Επέξα τα σε ένα στήσιμα που το θεωρούν πολλά σίγουρο και ότι αν να κερδίσω. Ναι. Έπαιξες τον κόπο μου στήσιμα ρε. Τον το πράγμα δεν το περίμενα Μάρκο. Αν επινούσαν τα κοπελούθηκια σου να το καταλάβω. Τον το πράγμα εσύ το συγχωρώ ποτέ α. Καταλάβεις. Ποτέ. Τώρα τι καμνίσταμε. Δεν με περίμενες, ε. Όχι βέβαια. Να περάσω. Κάτσε. Γιατί δεν απαντάς στο τηλέφωνο. Έκτορα, εξαναείπα μέντα. Μόλις εχώρισα. Εν είμαι έτοιμη για κάτι καινούριο, σε παρακαλώ. Έλα βρε Λουκία, μη μ' αφήνεις κι εσύ τώρα. Με χάλια. Τι συμβαίνει. Ήμουν στην κηδεία της ξαδέλφης μου. Της ξαδέρφης σου. Έκτορα, συλληπιτήρια, εν ήξερα. Έχασα ένα από τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα. Και να φανταστείς ότι δεν την είχα κοντά μου. Ήταν στη φυλακή. Στη φυλακή? Ναι. Σκότωσε τον πατριό της γιατί την παρενοχλούσε σεξουαλικά και την καταδικάσανε σόβια. Κανένας δεν τη βοήθησε. Ακόμα δεν πιστεύω ότι δεν θα την ξαναδώ. Δεν θα της ξαναμιλήσω. Ήταν μόλις 27 χρονών. Θα έρθει ως τελειώς. Θα έρθει, καρδούλα μου, θα έρθει. Αλλά σε λίγο, γιατί. Έτσι ρωτώ. Ελπίζω να μην έχει πάλι κανένα επαγγελματικό ραντεβού και αργήσει, γιατί κουράζεται πάρα πολύ τελευταία. Αλήθεια. Μα προχθές ξέρεις τι ώρα γύρισε. 2 η ώρα το πρωί. Μάλιστα. Ηλέκτρα, να σε ρωτήσω κάτι. Φυσικά, τι θες. Το Στέλιο να εμπιστεύκεσαι τον απόλυτα. Ναι. Δεν μου έχει δώσει ποτέ δικαίωμα για το αντίθετο. Τον εμπιστεύομαι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός και μ' αγαπάει. Γιατί ρωτάς. Να το σαν. Καλά στο μωρό μου. Αυτό είναι για την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ρομαντικό. Και αυτό είναι για την Κύπρια φίλη της. Ευχαριστώ. Τι σου λέγα? Τι λέγατε? Λέγαμε κάτι πολύ σοβαρές κουβέντες που δεν πρέπει να τις ξέρουν οι άντρες. Εντάξει, τότε πάσου. Λοιπόν, ξέρετε τι σκέφτηκα. Για πες μας. Αύριο το πρωί λέω να μην πάμε στο γραφείο. Αλλά τι να κάνουμε. Να πάμε βόλτες. Θα βγάλω τα κορίτσια μου έξω. Τι λέτε? Καμία αντίρρηση, αφεντικό. να δω. Πολύ ωραία το σκουλαρίκιο σου, Ελένη μου. Ευχαριστώ. Ταιριάζουν ή να βάλω αυτά? Να δω να σου πω. Όχι, εκείνα μου αρέσουν πιο πολύ. Πάνε. Ναι, ναι. Οκ. Τέλεια. Ξέρεις τι σκεφτούμε. Δεν ξέρω αν έπρεπε να αλλάξω τα μαλλιά. Εντάξει, κοίτα, εμένα μου άρεσες πολύ με το σγουρό το μαλάκι, αλλά νομίζω ότι αυτό σε κάνει έτσι πιο γυναίκα. Είσαι κούκλα. Βέβαια, εντάξει, πιστεύω ότι γενικά εμείς οι γυναίκες χρειαζόμαστε μια φορά στο τόσο και μια έτσι ανανέωση, να νιώθουμε καλύτερα. Οπα, τι γίνεται εδώ? Τίποτα, γυναικείες κουβέντες, Σταύρο μου. Πάσου τότε. Εγώ φεύγω. Γεια σου, Ελένη μου. Πας στο καλό κουκλά μου. Γεια. Τι κόρη έχω. Κούκλα. Μπορείς να φανταστείς τι ευχαριστώ συναίσθημα είναι που δεν χρειάζεται ακριβώς από κανένα. Περάσαμε πάρα πολλά δύσκολα, βέβαια. Αν εννοείς το αυτοκίνητο μου που έκαψε ο άντρος, μπορεί να μου έκαμε και καλό. Θα σε καλά η ασφάλεια, αποζήμιωσε με. Σου πήρε τσινουρκό. Λοιπόν, κινέζικα ή ιαπωνέζικα? Γίνεται κυπριακά. Βεβαιότατα γίνεται κυπριακά. Κυπριακά για γίνεται. Λοιπόν, πάνω η βαθιά μου και σχετικό μαγειρέμα. Δηλαδή, για να έχουμε καλό ερώτημα, τι ξέρεις από κυπριακή κουζίνα? Τα πάντα. Από τα πιο απλά κολοκούθια με τα φουκά μέχρι τα πιο πολύπλοκα. Κολοκάζι και καουρμά. Καουρμάς? Καουρμά. Τι είναι ο καουρμάς? Ρέξε να καθαρίσεις τις πατάτες και να σου φύγεις. Εγώ θα καθαρίσω τις πατάτες. Εσύ, ναι. Καμιά άλλη δουλειά θα με βάλεις να κάνω. Καθάρισε το πλυντήριο, κάμε τίποτε, θα με σαράρε, Λαουρά. Να βοηθήσω. Από πού, εδώ οι πατάτες? Ναι, από εκεί. Παππού, να τραγουδήσουμε μαζί. Μπράβο, Άντζελα μου, αυτό θα κάνουμε, θα τραγουδήσουμε μαζί. Θα κάνουμε το συγκρότημα μας. Πατήρ και Υιός και εγγονές Φιλίππου. Εμπελάρα, παππού. Εμπελάρα, Λαλίσσα. Είναι ωραίο για συγκρότημα. Σαν να και εσείς δίκαιο, ρε Άγγελα, και εμένα δεν μ' αρέσει. Ψάξουμε λίγο το πράγμα μαζί να βρούμε έναν καλύτερο τίτλο για το συγκρότημα μας. Κυρία Χριστίνα, επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε το μικρόφωνο σας για τις ανάγκες των προβών του συγκροτήματος. Κανεί, αν ήσουν κοπελούτα να είσαι τσέλεος. Άνοιγος ο κόπος μας. Δεν μάθετε τίποτε. Δυστυχώς, ένα-δυο χρόνος και θα βρεθεί η Κατερίνα μας. Εψάξτε το για που σας είπα. Ναι, προέδωσα εμπάνω από κατοπλάσματα, εν τρίδε κανένας. Νόπως αν έτσι γυρεύκω καρφίτσα με στάσια. Άντε ρε Λίλα μου, κάμε λίγη υπομονή, μάνα μου. Να βρεθεί. Τούτο με το τόσο λογού που εχάλια. Φοβάμαι ότι δεν έπαθε τίποτε στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι να μάθουμε νέα της Κατερίνας σύντομα. Μακάρι, αγάπη μου, που το στόμα σου είσαι του Θεού το φτύ. Μαμά, άρχισες. Μπράβο, ρε Γιούδη. Και το συγκρότημα ξεκινά τις πρόβες. Πάμε. Παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά. Και του χωρισμού ο πόνος, άσχημα στην καρδιά. Καλή χρόνια. Καλούμενη χρυσή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά, καλούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά! Καλά ρε, εμένα δεν με σκέφτηκες. Πού είναι να βρούμε τα λεφτά, το βέτρα βγαίνει πάνω ρε. Εντάξει, συγγνώμη, να τα καλύψω εγώ. Δεν που θέλεις να γελάσω, ξανακλάψω. Πώς θέλω να τα καλύψεις, ρε. Ποταμίο! Είπα να τα καλύψω, εντάξει. Μαρκό, έχεις και χρέη να καλύψεις. Ο ξαλό αρκάζει να βγάλεις πας στοιχήματα. Ρε, είσαι φίλο, ρε, εσύ. Είσαι αχάριστο, ρε. Να με δέρεις, Ιωπάνο. Να με δέρεις, έλα, ρε. Πάνω αφιό, για να μην υποθούν πράγματα που εμπρέπει. Εν έχεις κότσια να μείνεις. Τι θα πεις. Πώς τολμάς έχεις ακόμα την φωτογραφία, α? Μετά από τόσα χρόνια είσαι ακόμα κολλημένη μαζί του. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Όχι, Αναστασία, θα ηρεμήσω. Κατάστρεψες μου τη ζωή μου. Τόσα χρόνια σε ανέχουμε. Κατάστρεψες την οικογένεια μας. Είσαι μια φτηνή. Είσαι μια χάριστη. Εσύ φταίς. Εσύ με οδήγησες εκεί. Εσύ νομίζεις πως όλα όπως θα τα αγοράσουμε τα λεφτά, μόνο τα λεφτά σε νοιάζουνε. Εσύ έπρεπε να έχεις πεθάνει και όχι αυτός. Τι είπες? Εσύ έπρεπε να έχεις πεθάνει και όχι αυτός. Σταμάτα να πίνεις. Με το ποτό δεν διορθώνεται τίποτε. Δεν μπορώ άλλο, Λουκία. Είμαι χάλια. Έκτορα, θα μπορείς να οδηγήσεις. Δεν με νοιάζει. Το καταλαβαίνεις πως δεν έχω ξανανιώσει έτσι για άλλη γυναίκα. Μόνο για σένα. Μου αρέσεις. Μου αρέσεις πολύ. Έκτορα, γίνεται. Και εμένα να αρέσκεις μου, αλλά δεν έχουμε τίποτε κοινό. Λάθος. Έλα ρε Λουκία, σε παρακαλώ. Έπιασα για να σου ευχηθώ χαρούμενο νέο έτος. Α, ωραία. Ευχαριστώ επίσης. Μήπως θέλεις να μιλήσουμε? Όχι, γιατί? Επειδή την προηγούμενη φορά που ήρθες στο σπίτι, ήμουν μαζί με τον Έκτορα και... Λουκία, έτσι θέλω να συζητήσουμε τα ερωτικά σου μάνα μου. Τώρα θα μου πείτε τι έχει γίνει. Δεν έχει γίνει τίποτα. Σταμάτα να ρωτάς. Πού ήσουν ως το πρωί? Σε έναν μπαράκι. Και τι έκαμε στον μπαράκι? Παιδιά, αν καταλαβαίνετε την κατάστασή μου. Δεν καταλαβαίνετε. Ο καλύτερος μου φίλος, ο συνέδρος μου, να με κλέφκει. Ο detective πήρε σε τηλέφωνο. Πιστεύω είναι να καταφέρει να τον έπαιρει. Σταυρό, εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί εσύ τώρα να μπλεκτείς μες στον την ιστορία. Αφού θωρείς, ο πατέρας δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τα παιδιά του.